Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κύριε Δελή, για τα μέτρα αυτά? Τα χαρακτηρίζεται με λίγα λόγια ψίχουλα. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι είναι ψίχουλα, δεν πρέπει να δοθούν προκειμένου να ανακουφιστεί ο κόσμος? Φυσικά. Ό,τι μπορεί να πάρει ο κόσμος, να το πάρει. Και να θυμίσω εδώ ότι έγιναν και μεγάλοι αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα για να πάρουν όλα όσα έχασαν οι λαϊκές οικογένειες. Να θυμίσω τους ηρωικούς αγώνες των συνταξιούχων, οι οποίοι δεν ζητούσαν ένα επίδομα που το βαφτίζει η κυβέρνηση 13η σύνταξη, αλλά ζητούσαν πίσω και τη 13η και τη 14η σύνταξη, καθώς και εκείνες τις συντάξεις που χάθηκαν μόνιμα από τις περικοπές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γι' αυτά φυσικά τίποτα δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός χθες, παρά βγήκε σε ένα διάγγελμά του στο Ζάπιο. Και όποιος τον άκουγε, νομίζω ότι και δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με την πολιτική, θα καταλάβαινε ότι σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Μιλάμε για προεκλογικές εξαγγελίες. Αλλά αυτό είναι γεγονός, έχουμε εκλογές. Ναι, έχουμε εκλογές, λέω. Θα το καταλάβαινε και ακόμα και αυτός ο οποίος. Ορίστε. Εννοείται εθνικές εκλογές. Όχι. Όχι. Προς το παρόν έχουμε αυτές τις εκλογές που έχουμε, τις ευρωεκλογές και τις. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά και οι βουλευτικές δεν νομίζω ότι θα αργήσουν. Μέσα στο επόμενο, το αργότερο πεντάμινο, εξάμηνο θα γίνουν. Και αυτό έτσι, είναι γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτές οι εξαγγελίες, οι προεκλογικές εξαγγελίες, που συνιστούν, που δεν γίνονται για πρώτη φορά, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα προηγούμενα χρόνια την ίδια τακτική επιλέγουν, λίγο πριν τις εκλογές να εξαγγέλουν πακέτα μέτρων. Θα μπορούσε να το πει κανείς ότι μοιάζει πολύ με. Θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς μάλλον σαν την αιαρινή έκθεση της Θεσσαλονίκης που συνήθως γίνεται το φθινόπωρο, γιατί εκεί συνηθίζεται να γίνονται τέτοιες εξαγγελίες. Τώρα έγιναν την άνοιξη και αξιοποιούνται βεβαίως για να χρησιμοποιηθούν ως άλοθε για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Γιατί κοιτάξτε. Επιτρέψουν να. Ναι. Συνήθως στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν εξαγγελίες σε βάθος χρόνου. Σε βάθος του έτους, διετίας, θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Μα και αυτές οι εξαγγελίες, αν προσέξατε, μόνο δύο είναι που έχουν ορίζοντα εφαρμογή στο 19. Οι υπόλοιπες είναι για το 20 και βλέπουμε. Μάλιστα. Από όσο ακούσαμε χθες το βράδυ και από όσο ξέρουμε, από όσο έχουμε διαβάσει. Εν πάση περιπτώσει, και το ζήτημα της φορολογίας και της φοροελάφρυνσης. Θα έλεγα ότι ο Δήν εν όρος και έτε και μην. Έτσι κι αλλιώς η φορολογία και η φοροεπιβάρυνση για τα λαϊκά στρώματα είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ξαναγυρίζουν ουσιαστικά εκεί που ήταν. Γιατί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έπαιξαν με τους συντελεστές του ΦΠΑ και όλες ανεβοκατέβαζαν, συνήθως ανέβαζαν προϊόντα και είδη στους μεγαλύτερους συντελεστές και τώρα εμφανίζονται να τους κατεβάζουν. Να θυμίσω εδώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μια πρόταση η οποία είναι πάγια πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ένα φιλολαϊκό μέτρο. Mm-hmm. Όμως, τι ακούσαμε χθες ανάμεσα στα άλλα χαριτωμένα που είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ, μια φράση η οποία λέγεται από όλους, την χρησιμοποιεί και ο κύριος Μητσοτάκης και όλα τα αστικά κόμματα, με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Αυτό τα λέει όλα. Όλες οι περικοπές. Όλες οι εξαγγελίες που γίνονται με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Οι οποίες αντοχές της οικονομίας πάντα για τα λαϊκά στρώματα είναι ελάχιστες, είναι πάρα πολύ μικρές και πάντα για το κεφάλαιο και για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι πάρα πολύ μεγάλες και τα περιθώρια. Η ποσόστοση με την οποία δίνεται η 13η σύνταξη, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι με το βλέμμα προς τους ασθενέστερους, εφόσον θα πάρουν το 100% οι χαμηλοσυνταξιούχοι? Κοιτάξτε, εξαρτάται αν θεωρούμε έναν συνταξιούχο ο οποίος παίρνει πάνω από 500 ευρώ, θεωρείται δηλαδή ότι αυτός είναι υψηλοσυνταξιούχος. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την αντίληψη. Θεωρούμε ότι ένας που παίρνει 1000 ευρώ σύνταξη ότι αυτός είναι υψηλόμισθος. Διαφωνούμε με αυτή την αντίληψη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει και με το παραπάνω τις ασφαλιστικές τους εισφορές και κανείς δεν δικαιούται να παίζει με τέτοιου είδους ποσοστά και να ξεχωρίζει, να διακρίνει τις κατηγορίες των συνταξιούχων. Όλοι δικαιούνται. Ένα επιχείρημα τέτοιο ότι έχουν πληρώσει τις εισφορές τους. Η διάκριση. Παραπέμπει σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, όχι σε ένα. Δηλαδή, ότι ο καθένας έχει το προσωπικό του κουμπαρά και πρέπει να τα πάρει πίσω. Δεν πιστεύω να εννοείται ότι το ΚΚΕ υπέρ ενός κοινοφελείου. Όχι, απλά. Ίσα που απλά αυτό το σύστημα. Εσείς επικαλείστε αυτό το επιχείρημα.
Θέλω να πω. Το επιχείρημα είναι σε σχέση με το κυβερνητικό επιχείρημα που λέει ότι εγώ ασχολούμαι, δείχνω ιδιαίτερη φροντίδα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για αυτούς που παίρνουν κάτω από 500 ευρώ. Δηλαδή, ένας ο οποίος παίρνει, σας είπα, 700, 800 και 1000 ευρώ σύνταξη, θεωρείται ότι είναι υψηλόμισθος. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, όχι, είναι σίγουρο. Όχι, όχι. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει λοιπόν η 13η και η 14η σύνταξη να αποδοθεί πλήρως, καθώς και όλες οι απώλειες. Είπα προηγουμένως όμως, αν θέλετε να κλείσω, ναι, για το πόσο γαλαντόμες είναι οι κυβερνήσεις όταν πρόκειται για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για το κεφάλαιο. Και αυτό φαίνεται και από τα μέτρα που ψήφισαν μαζί το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι δωράκι στους φαρμακοβιομήχανους, κάτι φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, για την, που θα πληρώνουν εθελοντική φορολογία. Οι εφοπλιστές εθελοντικά φορολογούνται, όσα θέλουν δίνουν, 40 εκατομμύρια είναι, κάτω από 20 ευρώ τη μέρα για κάθε τους καράβι, την ώρα που τα λαϊκά στρώματα τσακίζονται από την φορολογιστία. Και αυτά τα μέτρα, όπως και άλλα μικρότερα που περνάνε συνήθως μέσα από τροπολογίες, ψηφίζονται στη Βουλή και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, που θα στήσουν σήμερα το επόμενο τριήμερο, δηλαδή ένα τρικούβερτο καυγά πάλι, και μιλάμε για ένα πολιτικό ξεκατίνεσμα δηλαδή. Μάλιστα. Και τίποτα περισσότερο. Θέλω λιγάκι να κάνω ένα σχόλιο καταρχήν για την προηγούμενη συζήτηση σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Και να θυμίσω εδώ, για να βοηθήσω και τη συζήτηση δηλαδή, ότι πριν από λίγες μέρες η Προεδρία της Κομισιόν έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία ανακοίνωνε ότι το 90% περίπου των αποφάσεων και της Κομισιόν αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίστηκε από τους σοσιαλιστές, το Λαϊκό Κόμμα, τους αριστερούς τύπου ΣΥΡΙΖΑ, τους φιλελεύθερους και τους νεοφιλελεύθερους. Τι δείχνει αυτό? Ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τάχα μου τσακώνονται για δευτερεύοντα και για τα επιμέρους, στα περισσότερα και στα βασικά πάνε χέρι-χέρι, συμβαδίζουν. Πώς υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια που δεν υπερψηφίστηκαν από κάποιες συμφωνίες. Με συγχωρείτε, μιλάω. Πρέπει να μιλάω λίγο γενικευτικά. Μιλάω, όχι καθόλου. Εγώ σας αναφέρω την ανακοίνωση της Προεδρίας της Κομισιόν. Μπορείτε να τη διαβάσετε. Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη. Η οποία δεν νομίζω ότι. Άρα, τι είναι ανακοίνωση αυτό? Που σημαίνει ότι έχουν κοινή στρατηγική. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η κοινή του στρατηγική? Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, κυρία Λαμπρίδη. Είναι αυτό που μίλαγε χθες, για το οποίο μίλαγε χθες το βράδυ ο κύριος Τσίπρας. Και ο κύριος Μητσοτάκης το λέει, για τις αντοχές της οικονομίας. Είναι για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από γεννησιμιού της. Και να θυμίσω εδώ στους τηλεθεατές, τους νεότερους που δεν γνωρίζουν πιθανόν, ότι η αρχική της επωνυμία ήταν Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα. Καθόλου δεν ήταν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν δηλαδή μια ένωση των μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της βαριάς βιομηχανίας. Και ως τέτοια εξελίσσεται και φυσικά δεν παρεκκλίνει καθόλου από τους βασικούς της σκοπούς. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα και τα σοσιαλδημοκρατικά και τα φιλελεύθερα και τα λαϊκά και όπως θέλετε πέστε τα, πάνε μαζί χέρι-χέρι. Και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που συνδιαμορφώνει και κανοναρχεί τις πολιτικές, τις αντιλαϊκές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να, να εκλέξει ευρωβουλευτές. Τι θα κάνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ σε κάνανε, αυτό το Ευρωκοινοβούλιο? Ό,τι κάνανε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια και το κάνανε, θα έλεγα, με τον πιο συνεπή. Δηλαδή, και τι περιθώρια τρόπο υπάρχουν παρέμβαση. Καταρχήν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις από τα μέσα, αποκαλύπτουμε το πού θέλουν να πάνε, αξιοποιούμε το βήμα του Κοινοβουλίου για να προβληθούν τα λαϊκά αιτήματα, για παράδειγμα τη δυνατότητα της Λαφάργ να απολύσει το αίτημά της, μάλλον να αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να προχωρήσει και να προωθήσει και να το κάνει και να το νομοθετήσει μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ τις ομαδικές απολύσεις. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές το πάλεψαν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κανένας άλλος ευρωβουλευτής από καμιά ομάδα φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη, λαϊκή, σοσιαλδημοκρατική δεν μίλησε γι' αυτό. Σας έφερα ένα μόνο παράδειγμα. Συμμαχίες με αφορμή την άνοδο της ακροδεξιάς θα κάνετε με κάποιους και με ποιους? Κοιτάξτε, οι καλύτερες συμμαχίες γίνονται στο κοινωνικό επίπεδο, κυρία Λαμπρίδη, και αυτή είναι η στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Τώρα, η άνοδος της ακροδεξιάς, να μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακροδεξιά, η οποία ανέχεται και νομιμοποιεί, όχι ανέχεται, προωθεί την ταύτιση του κομμουνισμού με τον ναζισμό, με τον φασισμό, διότι αυτό είναι. Ανέχεται κράτη-μέλη να απαγορεύουν τα κομμουνιστικά κόμματα και τα κομμουνιστικά σύμβολα. Να μιλάει για αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λέω για εσάς, το λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να εκφράζει τους φόβους της για την ακροδεξιά. Νομίζω ότι είναι αστείο και να το λέει. Εν πάση περιπτώσει, η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους μέτωπα. Αντιμετωπίζεται καλύτερα
και πιο πιστικά από δυνάμεις οι οποίες έχουν σταθερό μέτωπο ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα που γεννάει και το φασισμό και το ναζισμό. Ευχαριστούμε πολύ.